Είναι στο Δήμο Πολυγύρου, πέμπτο πρωτάθλημα υλοτομίας υπό την αιγίδα. Βλέπω, Χρήστο μου, άφησε τις θάλασσες, τις παραλίες και τις ξαπλώστρες. Τα βουνά βλέπω. Κοίταξε, να σας ευχηθώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τα πολύ ωραία λόγια και εγώ το ίδιο αγαπώ τους φίλους. Χαρά μας, Χρήστο. Δύο εκεί. Να σας πω καλό χειμώνα. Όχι, να μην μπούμε. Όχι, μη μου αρχίσει. Εννοείται καλό χειμώνα. Μην γίνεσαι κολοκυθά. Καλό χειμώνα, Χρήστο μου. Καλό χειμώνα, Χρήστο μου. Όχι, όχι. Γιάννη. Εννοείται. Καλό χειμώνα, Γιάννη μου. Κάνουμε μπάνια. Με κοντομάνικο. Με κοντομάνικο σας βλέπω. Με κοντομάνικο. Κοιτάξτε, εμείς σας δίνουμε αυτές τις υπέροχες εικόνες. Είμαστε στο δάσος, στο πανεπιστημιακό δάσος του Ταξιάρχη, στο βουνό Χολομόντας της Χαλκιδικής. Όπως είπε, στο πέμπτο πανελλήνιο πρωτάθλημα υλοτομίας Χουσβάρνα, που είναι με ένα μοναδικό. Και τι σημαίνει αυτό το πρωτάθλημα υλοτομίας? Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι σε όλο τον κόσμο, και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, το πρωτάθλημα υλοτομίας είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα που γίνεται σε κάθε χώρα. Να. Στην Αμερική, ειδικά, είναι νούμερο ένα μεγάλο event. Γιατί αναδεικνύει τα μεγάλα θέματα του δάσους, και τα προβλήματα αλλά και τα ευεργετικά ωφέλη που έχει ένα δάσος. Μαθαίνουν τα παιδιά παρακολουθώντας τους επαγγελματίες, γιατί εδώ το Σάββατο το μεσημέρι επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα, από όλα τα δάση της Ελλάδος, έχουν έρθει εδώ για να διαγωνιστούν. Διαγωνίζονται οι υλοτόμοι, οι κανονικοί υλοτόμοι του δάσους. Να πούμε ότι οι υλοτόμοι είναι οι φύλακες του δάσους. Ναι. Χρήστο μου, οι φύλακες του δάσους. Φύλακες και φροντιστές. Το φροντίζουν, γιατί δάσος αφρόντιστο τι σημαίνει? Πυρκαγιές. Σωστό. Τα φροντισμένα δάση δεν κάνουν πυρκαγιές. Καλά κάνεις, παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Θέλουμε διαχείριση δασών. Η διαχείριση. Εδώ είναι και οι δασάρχες του πανεπιστημιακού δάσους εδώ στο Χολομόντα, μάλλον του Ταξιάρχη. Ο Ταξιάρχης είναι γνωστός για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Εδώ γύρω έχουν φυτευτεί πολλά χριστουγεννιάτικα δέντρα. Γιατί η κυρία Αγλαία Παπαδήμα, η οποία τι κάνει τώρα εδώ? Επιβλέπει. Τι σημαίνει? Κανένας υλοτόμος δεν μπαίνει μέσα σε ένα δάσος να κόψει όποιο δέντρο του ήρθει. Η δασάρχης που φροντίζει εδώ, που κοιτάζει το δάσος, τι κάνει? Δίνει σήμα, βάζει σήματα στα δέντρα. Που θα κοπούν. Σωστά τα λέω? Ακριβώς. Γίνεται προσήμανση. Επιλέγονται ανάλογα με την καλλιεργητική φροντίδα του δάσους το ποια δέντρα θα κοπούν, και στη συνέχεια γίνονται υλοτομίες. Τώρα τι γίνεται? Τώρα να ανοίξει η κάμερα, κοιτάξτε, παιδιά. Τι θα δούμε πάνω? Τι δούμε. Κάνουν εδώ η δασάρχη έχει έρθει. Βλέπουμε. Τι είπες τώρα? Βλέπετε. Τι κάνει? Είναι ο ένας εναερίτης. Είναι εναερίτης δασών. Είναι η δουλειά είναι του. Είναι επάγγελμα, ναι, εναερίτης δασών. Είναι η δουλειά του. Τι κάνει τώρα? Κατόπιν υποδείξεων της δασάρχης, καθαρίζει το δέντρο και τον βλέπουμε. Είναι ο Γιάννης Χαρμπίλας, που είναι πολλά χρόνια γυρίζει σε όλα τα δάση της Ελλάδος και αφιλοκερδώς πολλές φορές πηγαίνουν. Οι εναερίτες είναι ιδιώτες, όπως και οι υλοτόμοι, ιδιώτες επαγγελματίες. Τι κάνει τώρα? Τι έχει κάνει ο Γιάννης επάνω? Καλημέρα. Τι κάνουμε εκεί, τι έχουμε? Μεταμορφώσουμε λίγο την κόμη ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Κοίτα. Μεταμορφώνει για να λειτουργήσει το έδαφος και να αναπτυχθεί ο υπόροφος. Απλά θα βγάλουμε κάτι. Για να θα κατέβετε να σας δούμε λίγο αν μπορεί. Εξαρτάται που να με δείτε εδώ πέρα. Ωραία. Δεν μπορεί, κάνει δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο το επάγγελμα. Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Να δείτε. Δεν είναι για όλους αυτό. Θα τον δούμε. Το κάνουν ειδικοί οι άνθρωποι αυτοί που ξέρουν το κάνουν αυτό. Δεν ακούγεστε. Ναι, μπορείτε, και αν θέλετε να κατέβετε να σας δούμε, να μας πείτε μια κουβέντα. Πάντως είναι εντυπωσιακή η εικόνα. Καταρχήν είναι πανέμορφο. Κόψε το. Είναι πανέμορφο αυτό. Να το. Κοίτα εδώ. Όπα, μη μου ήρθε εμένα, έρχεται σε μένα. Πρόσεχε, Χρήστο μου. Γιατί είμαι ακριβώς από κάτω, δεν το είχα δει ότι έρχεται σε μένα. Λοιπόν, τώρα τι τώρα να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του, δεν πειράζει, Χρήστο. Πάντως είναι εντυπωσιακή η εικόνα. Όχι, μπορεί να κατέβει. Κοίτα. Αν μπορεί να κατέβει, να μας έρθει λίγο. Ναι, αυτά συμβαίνουν μέσα στο δάσος, παιδιά. Και αυτό θα δούμε το Σάββατο. Θα δούμε, διαγωνίζονται. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό θέαμα που έρχονται, θα έρθουν, θα γευτούν και... Ναι. Και βλέπουμε τι θα γίνει. Τα παιδιά που θα έρθουν εδώ θα παρακολουθήσουν τη διαδικασία που θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής. Κατεβαίνετε. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε και προλαβαίνουμε να σας δείξω τρέχοντας. Δεν προλαβαίνουμε. Εγώ θα... Ωραία. Τότε καλημέρα σας. Αγώνα δρόμου και κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Πρόσεξε, Χρήστο μου. Λοιπόν. Γλιστράει εκεί. Να είμαστε. Ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ θα γίνει το πρωτάθλημα.
Εδώ γίνεται, εδώ θα διαγωνίζονται. Να, οι άνθρωποι έχουν έρθει, παίρνουν, κάνουν πρόβες. Έτσι θα σας χαιρετήσω. Έτσι θα σας χαιρετήσω. Καλημέρα, είναι η Κρήτη. Καλημέρα, καλημέρα. Σας περιμένω το Σάββατο λοιπόν το μεσημέρι. Φιλιά, καλημέρα σας. Γεια.